Καλεσμένη μου σήμερα είναι η Νατάλια Γκαβριλίτσα, η πρωθυπουργό τη νέα κυβέρνηση τη Μολδαβία, που βλέπει προ τη Δύση. Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει την οικονομική αστάθεια, τη διαφθορά και την κλιμακούμενη φτώχεια των τελευταίων ετών. Ο στόχο τη τώρα είναι να προβεί σε μεταρρυθμίσει που θα φέρουν τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα. Επιλέξατε τι Βρυξέλλε ω προορισμό του πρώτου σα ταξιδιού στο εξωτερικό νέα πρωθυπουργό τη χώρα. Ποιο είναι το μήνυμα που κομίζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Το μήνυμα που κομίζω είναι ότι η Μολδαβία με ανανεωμένη δύναμη και ενθουσιασμό στοχεύει στην καταπολέμηση τη διαφθοράς, στη βελτίωση των θεσμών, στην προστασία του κράτου δικαίου, στη διασφάλιση τη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Για να το πω πιο σύντομα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έρθουμε πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα, στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Στο παρελθόν η Μολδαβία αμφιτά λαντεβότα μεταξύ μιας φιλορωσικής και μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι το τωρινό ρεύμα υπέρ της Δύσης θα διαρκέσει? Και... Τι θα κάνετε για να έχει διάρκεια? Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη έχοντας κυρίως μια ατζέντα με θέματα εσωτερικής πολιτικής. Δεν κάναμε μια επιλογή μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Εστιάσαμε περισσότερο στο πώς θα βελτιωθεί η ζωή των Μολδαβών. Οι πολίτες της χώρας έχουν απειδήσει με τις κυβερνήσεις που ψεύδονται, τους πολιτικούς που κλέβουν, τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν βοηθούν τον κόσμο. Τις αποφάσεις που παίρνονται και δεν λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Αυτό που έδειξαν σε αυτές τις εκλογές είναι ότι επέλεξαν την κυβέρνηση που εμπιστεύονται. Αυτό σημαίνει μια κυβέρνηση που αποφασίζει καθημερινά έχοντας στο μυαλό της το δημόσιο συμφέρον, όχι τα συμφέροντα των λίγων. Οπότε, είναι αυτή μια φιλοευρωπαϊκή ή μια φιλορωσική ατζέντα. Είναι μια ατζέντα δράσεων που είναι υπέρ του πολίτη. Πρέπει να καταπολεμήσετε τη διαφθορά. Πρέπει να κάνετε οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Πώ θα το πετύχετε, Φυσικά και θα ξεκινήσουμε με την καταπολέμηση τη διαφθορά στου διάφορου θεσμού. Πριν λίγε εβδομάδε, σταματήσαμε μια μεγάλη δημόσια εξαγορά όπου υπήρχε υπεξαίρεση χρημάτων. Uh, Προχωρούμε στην εξυγένση των διοικήσεων των κρατικών επιχειρήσεων. Σταματάμε λοιπόν τη διαφθορά εντό του κράτου. Ταυτόχρονα έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο για να βελτιώσουμε την αποδοση ευθυνών της δικαιοσύνης. Έχουμε ήδη βελτιώσει την υποχρέωση λογοδοσίας και τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα. Η Μολδαβία είναι ένα από τα φτωχότερα κράτη στην Ευρώπη. Πώ to... θα βελτιώσετε την οικονομία ώστε να ωφεληθούν οι πολίτε, Στα so, 30 χρόνια στάθεια και αχαλήνο τη διαφθορά, ο ιδιωτικό τομέα έπεσε επίση θύμα κατεστημένων συμφερόντων. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να μειώσουμε θεαματικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά. Θέλουμε να σταματήσουμε το μονοπόλιο σε διάφορου τομεί. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ομοθεσία ώστε να είναι εύκολη η συμμετοχή επιχειρήσεων. Θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Σκοπεύουμε να μεταρρυθμίσουμε τον κυβερνητικό ελεγκτικό μηχανισμό. Το κυριότερο είναι ότι θα έχουμε σταθερότητα τα επόμενα τέσσερα καθώ ο πρόεδρο, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση εργάζονται όλοι μαζί στην ίδια κατεύθυνση. Ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προσελκύσουμε περισσότερε επενδύσει. Η μάχη κατά τη διαφθορά ενέχει πάντα κινδύνου. <συκλίδι> Αισθάνεστε ασφαλείς? <συκλίδι> Πιστεύετε ότι η κυβέρνησή σα έχει την αναγκαία στήριξη για να νικήσει αυτή τη μάχη. Έχουμε τη μαζική στήριξη των πολιτών και αυτό μα δίνει δύναμη να προχωρήσουμε. Um, <συκλίδι> I Προσωπικά αισθάνομαι ασφαλής γιατί κάνουμε το σωστό. Είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες και οι εταίροι μας θα μας παράσχουν την καλύτερη δυνατή προστασία. Προς <Τοβαίως> <Είτε> <σς αίσθηση> το παρόν istổ... η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη για περαιτέρω διεύρυνση. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι πρόπτυκες της Μολδαβίας στις <σς> επόμενες δεκαετίες... Η ευρωπαϊκή διεύρυνση και ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκού τύπου μεταρρυθμίσεις μας δεν θα ανατραπούν. Μετά θα συζητήσουμε για τη διεύρυνση. Στο ενδιάμεσο διάστημα όμως δεν μας εμποδίζει τίποτε από το να συνεργαστούμε πιο στενά σε ορισμένους τομείς. Ποια μπορεί να είναι η λύση για την περιοχή της υπερβληστερίας που έχει αποσχιστεί. «Εργαζόμαστε για να κάνουμε τη δεξιά όχθη της Μολδαβίας πιο ελκυστική στους ανθρώπους που ζουν στην αριστερή όχθη της. Βελτιώνοντας τους θεσμούς, καταπολεμώντας τη διαφθορά, βοήθουμε στην επανενσωμάτωση, κάνοντας τη χώρα πιο ελκυστική στους ανθρώπους της αριστερής όχθης του δνύστερου». Δεύτερον, θέλουμε να εξηγιάνουμε κάποιε περιπτώσει διαφθορά που υπάρχουν μεταξύ δεξιά και αριστερή όχθη. Uh, ήταν μια σύγκρουση που πυροδοτήθηκε ή μάλλον παραμένει πιθανή λόγω του ωφέλου που είχαν τα κατεστημένα συμφέροντα και στι δύο πλευρές του ποταμού. Στοχεύουμε να μειώσουμε τη διαφθορά και σε αυτό το πεδίο. Είστε έτοιμοι να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με του Ρώσου ηγέτε για να συζητήσετε το θέμα τη στρατιωτική του παρουσία εκεί. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αυτή η θέση δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια, όποιος και αν είχε τα ινία της χώρας. Έχουμε ζητήσει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων. <σταθεί**> Θέλουμε επίσης να επισπεύσουμε την απόφαση Ά, για τον εξοπλισμό που υπάρχει στην αριστερή όχθη, στην περιοχή Κομπάσνα. so, of course, we have declared in the campaign Έχουμε ξεκαθαρίσει στην εκστρατεία μα ότι θα έχουμε μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που θα εστιάζει στι ανάγκε των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μα και το δημόσιο συμφέρον. Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.